Zombie Apocalypse. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ουγγαρίας. Και όπως πάντα κάτω στην περιγραφή, όποιος θέλει να πάει κατευθείαν στην εγκίνηση μπορεί να πατήσει πάνω στην εγκίνηση του αγώνα, να πάει κατευθείαν στην εγκίνηση. Εμείς όμως στο R&D σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Περιμένουμε μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική, στο μπροστινό φτερό του μονοθεσίου. Σκεφτόμουν να κάνω και κάποια άλλη αναβάθμιση στον κινητήρα, όμως πλέον πιστεύω ότι είναι αρκετό αυτό. Φτάνουμε σε δύο πίστες που χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται να είναι δυνατός ο κινητήρας, αλλά δεν θα προλάβουμε να πετύχουμε κάποια εξέλιξη μέχρι να γίνουν αυτοί οι δύο αγώνες που είναι οι επόμενοι, το Spa και της Μόντζας. Και γι' αυτό θέλω να ασχοληθώ από εδώ και πέρα με το σασί, να μαζέψω λίγο ακόμα πόντους, να ασχοληθώ με το σασί για το Grand Prix της Σιγκαπούρης και ό,τι έρχεται στη συνέχεια. Πλέον είμαστε στην τρίτη θέση στο R&D, τουλάχιστον στα χαρτιά έτσι φαίνεται, και ελπίζω ότι σε αυτόν τον αγώνα στο Grand Prix της Ουγγαρίας θα τα πάμε αρκετά καλά σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες που χρειάστηκε λίγο παραπάνω να παλέψουμε. Πάμε όμως σιγά σιγά στις κατατακτήριες δοκιμές. Μπαίνουμε στο Q1 προς το τέλος του χρόνου, βελτιώνουμε τον χρόνο μας. Υπάρχει και πιθανότητα για βροχή στο Q2, γι' αυτό και θέλω να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Q2. Φτάνουμε τώρα στις τελευταίες στροφές και τον μισό δευτερόλεπτο βελτίωσα τον χρόνο μου. Ακόμα είμαι οριακά μέσα στο Q2, αλλά πιστεύω με αυτή τη βελτίωση θα καταφέρω να περάσω πιο άνετα στο Q2. Μόλις περάσαμε την γραμμή τερματισμού και περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. 15η θέση. Πάλι περάσαμε στο Q2, αλλά πολύ οριακά. Και ο Νικ ντε Βρις, ο καινούριος μας teammate, κατάφερε στη 10η θέση να περάσει στο Q2. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για αυτόν. Και να δούμε τι θα γίνει στο Q2. Πάμε σιγά σιγά στο Q2. Στο Q2 μπαίνουμε πολύ νωρίς για έναν χρόνο να κάνουμε, γιατί υπάρχει πιθανότητα βροχής πολύ μεγάλη και δεν θέλω να με προλάβει η βροχή και έτσι να μην προλάβω να κάνω ένα δυνατό χρόνο με στεγνά ελαστικά. Τώρα φτάνω στην τελευταία στροφή, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, ελπίζω ότι αυτός ο χρόνος θα είναι αρκετός για να μας περάσει στο Q3. Τώρα περνάμε τη γραμμή τερματισμού, για την ώρα είμαστε στην τρίτη θέση, αλλά σίγουρα αυτό θα αλλάξει στην πορεία. Βλέπουμε εδώ το τελικό αποτέλεσμα, τελικά δεν καταφέραμε να περάσουμε, έμεινα στη 14η θέση και ο Νικ ντε Βρις στην 16η θέση και από εδώ θα ξεκινήσουμε τον αγώνα μας. Πάμε σιγά σιγά στον αγώνα. Όπως πάντα πριν από κάθε αγώνα θα δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Την pole position την πήρε ο Αλέξανδρος Άλμπον αυτή τη φορά, δεύτερος ο Βαλτέρι Μπότας, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν και τέταρτος ο Λιούις Χάμιλτον. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αγώνας για μένα αυτό, γιατί πλέον παλεύω για το πρωτάθλημα. Οι οδηγοί που διεκδικούν το πρωτάθλημα είναι πολύ μπροστά και έτσι θα πρέπει να καλύψω θέσεις. Ο Λεκλέρ θα ξεκινήσει πίσω μου, ευτυχώς αυτό είναι ένα καλό νέο. Όμως έχουμε πολλή μάχη να δώσουμε για να φτάσουμε τον Χάμιλτον, τον Μπότας και τον Φερστάπεν. Όσον αφορά τη στρατηγική, θα ξεκινήσω με μεσαία ελαστικά και θα τελειώσω τον αγώνα μου με σκληρά ελαστικά. Πιστεύω η στρατηγική ενός pit stop είναι η πιο καλή στρατηγική σε αυτόν τον αγώνα και πιθανόν πολλοί οδηγοί μέσα στην δεκάδα να είναι σε στρατηγική διών pit stop και αυτό θα με βοηθήσει να μπω σε μάχη για μια πολύ καλύτερη θέση. Αν έχω και μια καλή εγκίνηση, ίσως καταφέρω να φτάσω τους πρώτους 4-5, να παλέψω μαζί τους, γιατί πλέον κάθε θέση που θα κερδίσω σε έναν αγώνα είναι πολύ σημαντική για τους βαθμούς που θα παίρνουμε στο πρωτάθλημα, γιατί φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ζώρικο αυτό το πρωτάθλημα, πάρα πολύ ζώρικο. Αλλά αυτά είναι τα λόγια, πάμε τώρα στις πράξεις και πάμε στην εγκίνηση του αγώνα. Και είμαστε στην εκκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε πολύ καλύτερη εγκίνηση από τον Νόρις που είναι στα αριστερά μας. Μπροστά μας είναι ο Στρόλ που είχε και αυτός πολύ καλή εγκίνηση. Κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Θέλω στην πρώτη στροφή να έχω την εσωτερική γραμμή και θα φρενάρω πολύ πιο αργά από όλους. Φρενάρω το πιο αργά, περνάω τον Νόρις, τον Στρόλ και τον Πέρες. Αλλά ο Νόρις επιμένει και καταφέρνει να κρατηθεί μπροστά μου την ώρα που χάνω λίγο το πίσω μέρος του μονοθεσίου και έτσι δίνω την ευκαιρία στο Στρόλ να ξαναπιέσει. Τώρα και ο Στρόλ ρίχνει μια ματιά εδώ από την αριστερή πλευρά. Όμως φρενάρω πιο αργά από αυτόν. Πλησιάζω τον Νόρις και τον Φέτελ εδώ που είναι μπροστά μου και καταφέρνω τον Στρόλ να τον κρατήσω πίσω μου. Όμως είχα άτσαλη έξω από την επόμενη στροφή και τώρα ο Στρόλ από τα δεξιά θα προσπαθήσει να ρίξει μια ματιά. Όμως έχω την ιστορική γραμμή σε αυτή τη στροφή και κρατιέμαι μπροστά του. Τώρα μπροστά μου είναι ο Νόρις που παρόλο που είχε μέτρια εγκίνηση κατάφερε να διατηρήσει την θέση του μπροστά από εμένα και εδώ βουτάω στα φρένα τον Νόρις. Προσπαθώ από την εσωτερική πλευρά, κόβω και λίγο δρόμο. Δεν είχαμε επαφή εκεί με τον Νόρις ευτυχώς. Δεν περίμενα ότι θα κάνω κάποια τέτοια κίνηση, όμως δεν είχε κλείσει την πόρτα ο Νόρις εκείνη τη στροφή και έτσι αποφάσισα τελευταία στιγμή γιατί όχι. Όμως ο Νόρις το πάλεψε, μην είχε και με δόντια, κράτησε την θέση του, έχει και μαλακά ελαστικά, μην το ξεχάσουμε αυτό, η καλύτερη πρόσφυση από εμένα μέσα στις στροφές και κατάφερε να κρατήσει τη θέση του. Έλεγα ότι είχε μέτρια κίνηση ο Νόρις και παρόλα αυτά κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του μπροστά από εμένα, κέρδισε και δύο θέσεις όπως και εγώ. Και τώρα εδώ δεχόμαστε επίθεση από τον Στρόλ που έριξε μια ματιά από την δεξιά πλευρά στην εσωτερική γραμμή, όμως δεν είχε την πρόσφυση και δεν κατάφερε να πιέσει. Και έτσι τώρα συνεχίζουμε το κυνήγι απέναντι στον Νόρις. Να δω αν θα καταφέρω να τον φτάσω, γιατί είναι κολλημένο σε ένα τρενάκι και αυτό το τρενάκι είναι πολύ επικίνδυνο από άποψη ότι μπορεί να καταλήξει σε ένα τρενάκι DRS και έτσι να είμαστε όλοι κολλημένοι στην ευθεία τερματισμού που. Στην ευθεία τερματισμού είναι το μόνο μέρος που συνήθως μπορούν να γίνουν κάποιες προσπεράσεις. Ταυτόχρονα δέχομαι και λίγο πίεση από τον Αστρόλ, όμως για την ώρα αφοσιώνομαι στο να φτάσω τον Νόρις, τον Φέτελ και όσοι βρίσκονται μπροστά τους. Συνεχίζουμε στον 7ο γύρο, κολλημένος πίσω από τον Νόρις είμαι. Έχουμε τον ίδιο ρυθμό με όλους τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου. Έχω το DRS, είμαστε κολλημένοι σε ένα τρενάκι DRS. Όμως για την ώρα νιώθω απίστευτα ωραία μέσα σε αυτή την πίστα. Δεν κάνω το παραμικρό λάθος, έχω φοβερό ρυθμό. Βέβαια είναι και οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου που έχουν απίστευτα καλό ρυθμό. Και για την ώρα είμαι κολλημένο σε αυτή την 7η θέση, γιατί κάποιοι οδηγοί έχουν κάνει ήδη το δικό τους pit stop. Στην ουσία είμαι κολλημένο στην 10η θέση, όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολλοί οδηγοί μέσα στην δεκάδα να κάνουν δύο pit stop και έτσι να κερδίσω ακόμα περισσότερες θέσεις. Για την ώρα νιώθω πάρα πολύ άνετος μέσα σε αυτή την πίστα, παρόλο που είναι μια πίστα που ζητάει να έχουμε φοβερό σασί. Για κάποιο λόγο βολεύτηκα πάρα πολύ καλά, δεν κάνω το παραμικρό λάθος. Νιώθω ότι το μονοθέσιο είναι σαν να είναι σε ράγες τρένου, δηλαδή τόσο ομαλά οδηγείται. Βέβαια δεν μπορώ να φτάσω τα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μου, γιατί σε αυτό το τρενάκι με DRS που έχω κολλήσει δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βλέπουμε τώρα ο Νόρις και ο Φέτελ μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Αυτοί είναι με μαλακά ελαστικά, έχουν ξεκινήσει. Έχω το DRS τώρα από τον Νόρις. Ευκαιρία είναι να απομακρυνθώ λίγο από τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω μου, αν μπορέσω. Και βλέπουμε τώρα είμαι στην 2η θέση. Ο Άλμπον είναι που οδηγάει αυτή τη στιγμή την κούρσα. Ήταν ο Μπότας για κάποια στιγμή, όμως ο Άλμπον ξαναοδηγάει τώρα την κούρσα. Ακόμα δεν έχει κάνει την αλλαγή του ελαστικών. Ο Μπότας έχει μπει να κάνει την αλλαγή ελαστικών, έχει βάλει μεσαία ελαστικά. Και αυτό με κάνει να καταλάβω ότι ο Μπότας θα κάνει άλλο ένα pit stop. Όσο καταφέρνω να κρατηθώ εδώ μπροστά από αυτούς, γιατί σίγουρα θα με φτάσουν αυτοί οι οδηγοί που έχουν βάλει τώρα μεσαία ελαστικά, αν καταφέρνω να τους κρατήσω πίσω μου μέχρι να κάνω εγώ την δική μου αλλαγή ελαστικών, ίσως καταφέρω να βρεθώ σε πολύ υψηλή θέση, ακόμα και σε θέση βάθου. Να δω αν καταφέρω να πλησιάσω και λίγο τον Άλμπον μέχρι να κάνει την δική του αλλαγή ελαστικών. Είναι η διαφορά μας στα 10 δευτερόλεπτα. Ελπίζω ότι και αυτός θα είναι στη στρατηγική διών pit stop και έτσι να καταφέρω να παλέψω απέναντί του. Για την ώρα όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος με το μονοθέσιο, παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται αυτό στο συγκεκριμένο βίντεο. Δεν φαίνονται προσπεράσεις, μάχες. Καμία φορά αυτά τα βίντεο που απλά οδηγάω και δεν έχω κάποιον αντίπαλο, αλλά και το μονοθέσιο πηγαίνει πάρα πολύ ωραία, είναι φοβερή αγώνιση για εμένα τουλάχιστον. Τώρα περνάμε τον Άλμπον που έχει μπει να κάνει την αλλαγή του ελαστικών και αυτή τη στιγμή οδηγάω την κούρσα στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Νιώθω πάρα πολύ ωραία με το μονοθέσιο σε αυτή την πίστα και γι' αυτό το ευχαριστίαμαι και πάρα πολύ. Έφτασα στο 17ο γύρο, ο Μπότας είναι ο επόμενος οδηγός πίσω από εμένα στα 6 δευτερόλεπτα, δεν καταφέρνει να πλησιάσει πάρα πολύ γρήγορα και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Ο Άλμπον είναι ο οδηγός που έχει βάλει σκληρά ελαστικά και πιστεύω ότι και ο Άλμπον όπως και ο Verstappen που έχει βάλει σκληρά ελαστικά θα είναι οι οδηγοί που θα ολοκληρώσουν τον αγώνα τους με ένα pit stop και έτσι μάλλον θα χρειαστεί να δώσω μάχη μαζί τους. Ο Άλμπον πιστεύω ότι δεν θα δώσει μάχη μαζί μου, δηλαδή με το που κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών θα είναι μπροστά μου αρκετά και θα πρέπει να δω αν καταφέρω να τον πλησιάσω, να τον προσπεράσω μέσα στην πίστα. Για την ώρα δεν έχω μάχη με κανέναν, είμαι μόνος μου στην πίστα, κάνω κύκλους συνεχώς. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστη αίσθηση γιατί το μονοθέσιο συμπεριφέρεται άψογα. Τώρα μας έχει περάσει ο Μπότας, θα μας περάσει και ο Άλμπον, μας έχει περάσει. Την ώρα που έχει μπει και ο δικό μας teammate στο pit lane δεν θα του καθυστερήσουμε γιατί είχαμε αρκετά μεγάλη διαφορά και βγαίνουμε από το pit lane μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Μαξ Φερστάπεν τώρα με πιο φθαρμένα σκληρά ελαστικά αλλά σε πιο κατάλληλη θερμοκρασία ίσως θα μπορέσει να μας πιέσει τώρα και να μας απειλήσει. Ο Χάμιλτον είναι λίγο πιο πίσω αλλά και αυτός είναι σε στρατηγική διών pit stop, θα κάνει ένα pit stop ακόμα. Τώρα το θέμα είναι μέχρι να θερμαίνω εγώ τα ελαστικά μου αν καταφέρω να τους κρατήσω αυτούς τους δύο πίσω μου, ειδικά τον Verstappen. Μπαίνοντας σιγά σιγά προς τον 22ο γύρο, ο Μπότας τώρα μπαίνει για τη δική του δεύτερη αλλαγή, ο Χάμιλτον έκανε στον προηγούμενο γύρο και τώρα οριστικά είμαι στην δεύτερη θέση στον αγώνα, πλέον έχουμε μάχη στα ίσα με τον Άλμπον και τον Verstappen που είναι ακριβώς πίσω μου. Λογικά ο Μπότας που είναι με φρέσκα ελαστικά θα αρχίσει να μας πλησιάσει πάρα πολύ γρήγορα και εμένα και τον Verstappen. Ελπίζω ότι ο Verstappen θα τον ζωρίσει και έτσι δεν θα του δώσει την ευκαιρία να τον προσπεράσει γρήγορα και να πλησιάσει εμένα για να με προσπεράσει για την δεύτερη θέση. Τον Άλμπον δεν μπορώ να τον φτάσω με τίποτα, είναι στα 13 δευτερόλεπτα μπροστά από εμένα. Αλλά για την ώρα τον Verstappen καταφέρνω να τον κρατήσω πίσω μου και τον καταφέρνω να τον κρατήσω σε μια απόσταση ασφαλείας ώστε να μην έχει DRS. Όμως βλέπουμε ότι ο Μπότας έχει βγει πολύ κοντά στον Verstappen στα 3 δευτερόλεπτα και σίγουρα αρχίζει να τον πλησιάσει και θα τον πιέσει. Φτάνουμε προς το τέλος του 28ου γύρου, ο Verstappen και ο Bottas με έχουν φτάσει, δώσανε λίγο μάχη αυτοί μεταξύ τους αλλά ο Verstappen καταφέρνει να κρατήσει άμυνα και τώρα εδώ ο Verstappen πλέον θα έχει το DRS σε μεγάλη ευθεία τερματισμού και θα αρχίζουν να δέχουμε απειλή από αυτόν. Φτάνουμε σιγά σιγά την πρώτη στροφή, με πλησιάζει κιόλας ο Verstappen εδώ, όμως έχουμε φτάσει ήδη στη στροφή, φρενάρω λίγο πιο αργά για να είμαι σίγουρος ότι έχω την αγωνιστική γραμμή και έτσι ακόμα κρατιέμαι μπροστά από τον Verstappen. Τώρα στους τελευταίους γύρους νομίζω θα αρχίσει πολύ σκληρή πίεση και από τον Verstappen αλλά και από τον Bottas. Πιο πολύ φοβάμαι τον Bottas επειδή έχει πιο φρέσκα ελαστικά και δεν ξέρω πόσο θα μπορέσω να τον κρατήσω πίσω μου. Στον 32ο γύρο μπήκαμε και τώρα ο Verstappen είναι ακόμα πιο κοντά από ό,τι στους προηγούμενους γύρους. Εδώ τώρα στην πρώτη στροφή κάνει λίγο διαφορετική γραμμή, προσπαθεί να έχει στην πρώτη στροφή, είναι κολλημένος πίσω μου, θα έχει το DRS εδώ στην κατηφόρα και τώρα ο Verstappen από τα δεξιά θα προσπαθήσει να μας προσπεράσει, όμως έχω την εσωτερική γραμμή, φρένα λίγο πιο αργά από αυτόν και κατάφερα να κρατηθώ μπροστά του. Αυτή είναι πλέον η πρώτη μου μάχη που δίνω σε αυτόν τον αγώνα. Φτάσαμε στο τέλος του αγώνα και τώρα δίνουμε την μάχη. Δυστυχώς δεν ήθελα να συμβεί έτσι, ήθελα να συμβεί πιο νωρίς οι μάχες και έτσι προς το τέλος του αγώνα να είμαι πιο χαλαρός. Αλλά δυστυχώς τώρα θα πρέπει να δώσουμε αυτές τις μάχες και να προσπαθήσω να κρατηθώ σε αυτή την δεύτερη θέση. Όσο κρατιέμαι μπροστά από τον Verstappen θα κρατηθώ και πρώτος στο πρωτάθλημα βαθμολογικά. Αν μείνω σε αυτή την θέση, στη δεύτερη θέση, θα παίρνω 3 παραπάνω βαθμούς σε σχέση με τον Verstappen και έτσι θα οδηγήσω την βαθμολογική κούρσα με 4 βαθμούς διαφορά από τον Max Verstappen. Φτάνουμε σιγά σιγά προς τον 33ο γύρο, με έχουν μείνει λίγοι γύροι ακόμα. Ευτυχώς στην ευθεία τερματισμού με το ERS πιστεύω ότι είμαι εισάξιος με τον Verstappen παρόλο που έχει το DRS και έτσι καταφέρνω να κρατήσω άμυνα απέναντι του. Είναι και ένας από τους λόγους που κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου αρκετούς γύρους, γιατί στην ευθεία τερματισμού πάντα χρησιμοποιώ ERS για να μην δώσω την ευκαιρία να με πλησιάσει κανένας. Βέβαια το κατάφερε σιγά σιγά ο Verstappen και ο Bottas, αλλά ο Bottas για κάποιο λόγο δεν καταφέρνει να περάσει το Verstappen και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί έτσι δεν θα με πιέσει ο Bottas με πιο φρέσκα ελαστικά από εμένα. Φτάνουμε σιγά σιγά στον τελευταίο γύρο. Ο Verstappen και ο Μπότας ακόμα είναι πολύ κοντά σε εμένα, όμως βλέπουμε εδώ τώρα ο Sebastian Vettel έχει εγκατάλειψη. Απίστευτο, στον τελευταίο γύρο ο Sebastian Vettel έχει εγκατάλειψη. Πολύ κρίμα για αυτόν, γιατί πιστεύω θα έπαιρνε αρκετούς βαθμούς και νομίζω με αυτή την εγκατάλειψη βγαίνει κιόλας από την μάχη για το πρωτάθλημα. Όχι μαθηματικά, αλλά τουλάχιστον θα έχει μεγάλη διαφορά βαθμολογική σε σχέση με αυτόν. Ο Verstappen είναι αρκετά κοντά σε εμένα, όμως περάσαμε ήδη από την γραμμή τερματισμού. Το μόνο μέρος που μπορεί κάποιος να κάνει πολύ εύκολα προσπέραση. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, να μην κάνω κάποιο λάθος μέσα σε μια στροφή, για να μην δώσω την ευκαιρία στον Verstappen να μας απειλήσει. Γιατί γενικά σε αυτή την πίστα είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσει κάποιος μέσα σε στροφές, αν ο οδηγός που βρίσκεται μπροστά του δεν κάνει κάποιο λάθος. Ο Verstappen συνεχίζει κολλημένος πίσω μου, όμως είμαι και εγώ προσεκτικός. Κάθε στροφή τοποθετώ το μονοθέσιό μου όσο πιο καλά γίνεται στο κέντρο της πίστας. Έχουμε και κίτρινες σημαίες εδώ για τον Vettel που εγκατέλειψε προηγουμένως και ήταν και ένα σημείο που δεν μπορεί να γίνει η προσπέραση άμα ήταν ο Verstappen κοντά μου, όμως δεν ήταν. Και τώρα φτάνουμε στην προτελευταία στροφή. Βλέπουμε ότι ο Άλμπον έχει πάρει την νίκη σε αυτόν τον αγώνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία στροφή, καταφέρνω για την ώρα να κρατήσω πίσω μου τον Verstappen, κράτησα και ERS εδώ για την ευθεία τερματισμού για να μην μας απειλήσει με το DRS, περνάω τη γραμμή και τερματίζω στη δεύτερη θέση. Ένας φοβερός αγώνας, δεν έχω κάνει ούτε ένα οδηγικό λάθος και σήμερα κατάφερα με την φοβερή στρατηγική ενός pit stop και με την οδηγική ικανότητά μου να κρατήσω πίσω μου το Verstappen, να κερδίσω αυτή την φοβερή θέση και να διατηρηθώ ακόμα στην πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Σίγουρα τώρα βλέπουμε εδώ ο Άλμπον ότι θα το πανηγυρίσει, έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίσει γιατί μπαίνει και αυτός σιγά σιγά στη μάχη για το πρωτάθλημα, όμως αυτός που θα το πανηγυρίσει περισσότερο σήμερα είμαι εγώ, λόγω ότι είμαι ακόμα πρώτος στο πρωτάθλημα. Ήρθαμε σε μια πίστα την οποία δεν μ' αρέσει γενικά, όμως σήμερα με πήγε πάρα πολύ καλά, ένιωθα το μονοθέσιο πάρα πολύ καλό και κατάφερα να φέρω ένα φοβερό αποτέλεσμα. Είμαι στο βάθρο, είμαι μπροστά από τον Max Verstappen και ακόμα είμαι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Βλέπουμε εδώ τα πανηγύρια των τριών οδηγών, ο Albon που έχει κερδίσει τον αγώνα, εγώ στη δεύτερη θέση και τρίτος ο Max Verstappen. Οι Red Bull πολύ ευχαριστημένοι από αυτόν τον αγώνα γιατί έχουν κάνει το 1-3, πήραν πάρα πολλούς βαθμούς και στη μάχη για τους κατασκευαστές θα είναι πάρα πολύ σκληρή ανάμεσα στη Red Bull και την Mercedes. Ο Νικ ντε Βρις είναι ένας από τους οδηγούς που κατάφερε να βαθμολογηθεί σήμερα, είναι ο teammate μας, πήρε έναν βαθμό. Φοβερή εμφάνιση, μιας και στην Αγγλία είχε εγκατάλειψη. Φαίνεται ότι μόλις κατάφερε να τελειώσει έναν αγώνα, κατάφερε να πάρει έναν βαθμό και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν και για το αποτέλεσμα που έφερε, γιατί κάθε βαθμό που μπορεί να προσφέρει ο teammate μας, παρόλο που δεν έχει τα στατιστικά να φέρει πολλούς βαθμούς, είναι χρήσιμο για την ομάδα. Όπως είπα, διατηρούμε στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, 4 βαθμούς μπροστά από τον Max Verstappen, 17 από τον Hamilton και 24 από τον Bottas. Η μάχη θα είναι πολύ σκληρή σε αυτό το πρωτάθλημα, όμως για την ώρα είμαι στην πρώτη θέση και τώρα πάμε στο επόμενο Grand Prix, στο Grand Prix του Βέλγιου, στο Spa, που είναι και η αγαπημένη μου πίστα. Σήμερα η Mercedes πέρασε στην πρώτη θέση, παρόλο που δεν τερμάτισαν στις καλύτερες θέσεις, αλλά είναι βαθμολογικά στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς διαφορά από την Red Bull. Σήμερα στο τεχνικό κομμάτι έχουμε κάποιες δραστηριότητες να κάνουμε. Θα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου την οποία δεν θα σας τη δείξω γιατί πλέον έχει γίνει ρουτίνα. Είναι μια συνέντευξη τύπου που απλά πρέπει να δώσεις απαντήσεις τις οποίες να συμφέρουν το περισσότερο την ομάδα και στην ουσία αυτές οι απαντήσεις είναι που θα δώσουν ένα μικρό boost για την ομάδα. Θα προσπαθήσω από τις δραστηριότητες να κουμπώσω αυτές που θα μου δώσουν τα καλύτερα μικρά boost για την ομάδα. Συνήθως κυνηγάω το acclaim τελευταία. Βλέπουμε ότι η αναβάθμιση στην αεροδυναμική στο R&D έχει πετύχει και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το επόμενο Grand Prix, στο Grand Prix του Βέλγιου στο Spa, που θα χρειαστούμε οποιαδήποτε βελτίωση μπορούμε να βρούμε όσον αφορά την ταχύτητα και σίγουρα ο κινητήρας και η αεροδυναμική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Σκεφτόμουν να κάνω και μια αναβάθμιση, αλλά δεν προλαβαίνω ούτε πριν από την Μόντζα και έτσι πλέον θα ασχοληθώ με το σασί, γιατί στην αεροδυναμική εφόσον δεν προλαβαίνω μέχρι τη Μόντζα να κάνω κάποια αναβάθμιση δεν έχει νόημα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, γιατί μετά τη Μόντζα έχουμε το Grand Prix της Σιγκαπούρης που θα χρειαστούμε να έχουμε ένα δυνατό σασί, και έτσι τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από τώρα τις αναβαθμίσεις και να δούμε αν θα πετύχουν μέχρι εκείνο το Grand Prix. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ στο μέλλον αυτό, όμως είναι σημαντικό και πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ καλά. Επίσης, μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης θα πρέπει να αρχίζω να μαζεύω κιόλας πόντους για το R&D, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να φάμε reset σε πολλούς τομείς στο R&D, όπως συμβαίνει σε κάθε σεζόν, και έτσι θέλω να έχω αρκετούς πόντους στο R&D ώστε να μπορέσω να ξανακουμπώσω τις αναβαθμίσεις που ενδέχεται να τις χάσουμε λόγω του reset. Κάτι άλλο δεν νομίζω να χρειαστεί να κάνω στο R&D όσον αφορά το κινητήρα και την αεροδυναμική. Μπορεί από εδώ και πέρα να ασχοληθώ λίγο με το σασί και γενικά να μαζέψω πόντους. Επίσης είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να ξοδέψουμε κάποια λεφτά τώρα πριν πάμε στο Grand Prix του Βελγίου. Στο εργοστάσιο για το σασί θα κάνουμε μια αναβάθμιση που μειώνει το χρόνο αναβαθμίσεων που κάνουμε στο R&D, και αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Κάτι άλλο δεν νομίζω να χρειαστεί να κάνουμε. Τώρα το μόνο που μένει είναι να μαζέψω πόντους για το R&D, να αρχίζω να μαζέψω κιόλας λεφτά, γιατί θα πλησιάσει προς το τέλος της σεζόν σιγά σιγά. Θέλω να έχω αρκετά λεφτά να κάνω αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο και θέλω σιγά σιγά να βρούμε έναν δεύτερο πολύ καλό teammate για να αρχίζει η ομάδα μας να γίνεται πολύ ανταγωνιστική και να παλέψουμε ακόμα και για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η αναβάθμιση που περιμένουμε για το σασί θα γίνει μετά, δούμε αν πέτυχε μετά το Grand Prix της Ιταλίας, που ακόμα αυτό είναι πολύ μακριά στο μέλλον, και θα κάνω και μια άλλη αναβάθμιση στο σασί μόλις μαζέψω μερικούς πόντους για να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, που είναι μετά από 2 εβδομάδες στην ουσία. Με αυτό όμως κλείνουμε εδώ το βίντεο και όπως πάντα ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!